όπου εδώ πέρα με τους κρυούς τι γίνεται. Η παντσέλινος αυτή δεν είναι τόσο αρνητική για σας, με την έννοια ότι δεν είναι σαν ένα ζώδιο που να σας επηρεάζει αρνητικά. Θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή σε σχέσεις με αδέλφια, στενούς συγγενείς, θεούς, αδέλφια, όλα αυτά δηλαδή. Η επικοινωνία στα κόκκινα επίσης, άρα είναι μέρες που μπορεί να λάβετε λάθος πληροφορίες. Προσέξτε λίγο περισσότερο κινητό, αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατα που τα αφήνετε για να μην τα χάσετε εννοώ ε, και προσέξτε επίσης τι μεταφέρετε στους άλλους γιατί μπορεί να διαδώσετε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και να πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Ε, πάντως σε επίπεδο διάθεσης δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι μπορεί να σα χαλάσει τα κέφια. Πάμε στου Σταύρου. Λοιπόν, τώρα για του Σταύρου, αυτή η Πανσέλινο είναι ουδέτερη. Είναι μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σα που σχετίζεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι τα οικονομικά σα. Άρα και ό,τι αφορά τα μ, πράγματά σα, τα αντικείμενα τα οποία είναι δικά σα και ή μπορεί να έχουν είτε οικονομική αξία είτε και συναισθηματική αξία για σα. Προσέξτε, δηλαδή, βγαίνοντα μια βόλτα, μην χάσετε κάτι από αυτά που έχετε. Μην είστε αφηρημένοι, δηλαδή. Α, προσέξτε επίσης τι αγοράζετε αυτέ τι μέρε, Γιατί μπορεί να αγοράσετε, πώ το λένε, φύκια για μεταξωτέ κορδέλε. Το δεύτερο, μπορεί με κάποιο τρόπο να ανακοινήσει αυτή η Παρσέλινο κάποιε ανασφάλειε, αν είστε γεννημένοι τέλο Απριλίου, αρχέ Μαου. Ε, ή μπορεί να είναι μέρες που έχετε κι εσείς πολλές επαφές ε, και διάφορα πράγματα λέτε και σας λένε και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην πληροφορία που παίρνετε για να μην ε, καταλάβετε κάτι λάθος ή για να με δώσετε να καταλάβουν οι άλλοι κάτι λάθος. Πάμε στους διδήμους. Ε, γράφει το όνομά σα. Η Πανσέλινος είναι στο δικό σας ζώδιο. Τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου γεννημένη. Προσέξτε μου σαφώς και θέματα υγείας. Μερικές φορές μπορεί να είναι Απλά μια ίωση, ένα κρυολόγημα, μια αλλεργία, κάτι το οποίο δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά μου χαλάει λίγο το κέφι, τη διάθεση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια ένταση σε προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες. Ε, δηλαδή να έρθετε σε κόντρα με κάποιο άτομο που συνεργάζεστε ή με τον σύντροφό σα ή με κάποιο φιλικό πρόσωπο. Γενικά, αυτή η πανσέλινο έχει την αίσθηση μια κορύφωση μια κατάσταση που μπορεί να έχει ξεκινήσει και αυτό δεν αφορά μόνο του διδήμου, αφορά όλα τα ζώδια. από τον Νοέμβριο ακόμη, από την νέα σελήνη, από τις 18 Νοεμβρίου και μετά δηλαδή. Άρα είναι μία πανσέλινος που μπορεί να κλείνει κάποια θέματα που ξεκίνησαν εκεί με έναν τρόπο που σας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο στρεσάρισμα. Μετά την Πανσέλινο, τα πράγματα θα αρχίσουν τέλο πάντων να ηρεμούν και για το δικό σα ζώδιο. Άρα, νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα είστε κάπω καλύτερα και σε κέφια. Πάμε να δούμε. Προσέξτε μου επίση, αυτέ τι μέρε δεν είναι ανάγκη να έρθετε σε κόντρα ή σε ρήξη με ανθρώπου που είναι πάνω από εσά επαγγελματικά. Ενώ μπορεί να έχουν λόγο για τη δουλειά σα. Άρα, μπορεί να σα κάνουν ζημιά,